Παραπέντε λοιπόν, ρεπορτάζ στα άβυτα των συνόρων της Αχαΐας. Οι χειροπέδες σήμερα βρίσκονται στην πίστα απογείωσης παραπέντε της Πάτρας. Μην νομίζετε ότι επειδή είμαστε μικρή πόλη δεν έχουμε και extreme sports. Πήγαμε σε 4x4, πήγαμε σε πτήσεις με αεροπλάνο. Τώρα σειρά έχει και η πτήση με αλεξίπτωτο. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Εδώ στην Πάτρα έχουμε την πίστα δίπλα στην πόλη, δηλαδή την απογείωση. Είναι πόσο χρόνο κάνει κάποιος από την πόλη να φτάσει στην πίστα? Εξαρτάται και από την κίνηση. Άμα δεν έχει μποτιλιάρισμα, πιστεύω σε κανένα τέταρτο μπορείς, άντε 20 λεπτά μπορεί να φτάσει εδώ. Να τα ακούτε εκεί στην Αθήνα αυτά. Εμείς σε 10 λεπτά είμαστε δίπλα. Εδώ είμαστε στα 720 μέτρα. Η διαφορά ύψος απογείωση προσγείωση είναι γύρω στα 500 μέτρα, υψομετρική διαφορά. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον, άμα δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ, δεν έχει κάνει καμία πτήση, να μπορέσει να αγγίξει τα ουράνια? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάει σε κάποιον εκπαιδευτή να κάνει μια πτήση αναψυχής. Δεν χρειάζεται να ξέρει απολύτως τίποτα. Είναι μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Γιαγκού, πώς νιώθεις? Πολύ φοβισμένος. Γιατί φοβάσαι, έχεις κάνει άλλα πολύ πιο ταϊκά. Αυτό φοβάσαι? Ναι, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο και φοβάμαι τη ζωή μου. Θέλω να μας πείτε, είναι ασφαλές αυτό το άθλημα? Το άθλημα είναι, άμα το συγκρίνεις ας πούμε για παράδειγμα με το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει πιο μεγάλος κίνδυνος. Εδώ πιστεύω στους δρόμους της Ελλάδος είναι πιο επικίνδυνο να κυκλοφορείς με μία μηχανή ή ένα μηχανάκι παρά να πετάξεις με αλυσίδα πλαγιά. Για πες μας Γιάνκο, πώς είναι η στολή? Σε πολύ λίγο χρόνο μπήκε, πολύ άνετη. Πιστεύω ότι και για κλαμπάκι είναι μια χαρά. Αν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα, σε πόσο χρόνο μπορεί να πάρει το δίπλωμά του ή να έχει την επαρκή εκπαίδευση για να μπορέσει να πει ότι είναι πιλότος αλεξιπτωτού? Ναι, αυτό εξαρτάται και λίγο από το χρόνο, πότε έχει χρόνο ο ίδιος, σε τι εποχή θα πέσει, αλλά... Στις πόσες ώρες κάποιος νιώθει την ασφάλεια ότι μπορεί να πετάξει μόνος? Οι μαθητές μου τους κρατάω περίπου στο μέσο όρο γύρω στους 5 μήνες. Δηλαδή στους 5 μήνες... Σε λιγότερο από μισό χρόνο λοιπόν μπορείτε να γίνετε και εσείς πιλότοι. Χρειάζεται κάποιος να αγοράσει τον εξοπλισμό για να μπορέσει να κάνει τα μαθήματα ή είναι δικό σας? Στη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τον εξοπλισμό, είναι της σχολής, δεν χρειάζεται τίποτα. Έχω μία απορία, θα έχει ίντερνετ εκεί πάνω? Πρόσεξε, άμα έχεις Wi-Fi hotspot, έχεις παντού ίντερνετ. Και γενικά στην Ελλάδα υπάρχει ένα Wi-Fi, γιατί τα έχουν φάει όλα και ρωτάνε όλοι γιατί να φας κι άλλο. Wi-Fi κι άλλο. Wi-Fi κι άλλο. Και με ποια λογική ήρθατε να κάνετε αυτό το σκορ? Στην αρχή όλοι θα φοβηθούν, υπάρχει ένα άγχος γιατί κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αφού πετάξεις και δεις πραγματικά τι γίνεται και έχεις έναν εκπαιδευτή ο οποίος σου πει είσαι σωστός, δεν υπάρχει κανένας φόβος και τίποτα το σοβαρό. Δεν είμαστε ούτε τρέλοι που πάμε εδώ πάνω, ούτε τίποτα παραπάνω. Μέχρι και οι εξωγήινοι κατεβήκανε για να βοηθήσουν τον αλεξίπτωτο του Γιάνκου. Υπάρχει το site του σωματείου που λέγεται patrasparagliding.gr. Είναι ένα site πάρα πολύ ενημερωμένο για όλα τα θέματα που μπορεί κάποιος να θέλει να μάθει για το αλεξίπτωτο πλαγιάς, για την εκπαίδευση. Υπάρχουν και links που αφορούν την εκπαίδευση στην Πάτρα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των εκπαιδευτών. Μπορεί να ενημερωθεί κάποιος και να επικοινωνήσει ή με email ή και κάποιο τηλέφωνο που θα βρει εκεί και μετά με κάποιο ραντεβού στο βουνό να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του κανονικά. Ο Γιάνκος δεν φαίνεται πουθενά. Με ποιο θα κάνω εκπομπή εγώ τώρα?